τις λεπτομέρειες από το στούντιο 2 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Χρύσανθε, κυρίες και κύριοι. Η παρουσία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην Κύπρο από μόνη της είναι σημαντική. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι και επίσκεψη ουσίας. Χρύσανθε, να δούμε πρώτα εντάχει το πρόγραμμα και μετά να πάμε στην ουσία. Κατά την άφηξή του, λοιπόν, θα γίνει δεκτός στο αεροδρόμιο από την Υπουργό Εξωτερικών. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και η σύζυγός του θα μεταβούν στο Προεδρικό, όπου θα τους υποδεχθούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Ελσή Χριστόφια. Θα ακολουθήσουν κατηδίαν συνάντηση και διευρυμένες συνομιλίες. Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστόφια και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα προβούν σε δηλώσεις σημαντικές, να τονίσουμε, ενώ στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει γεύμα. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για το περιεχόμενο της επίσκεψης, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να πούμε ότι η επίσκεψη θα επιστεγάσει καταρχήν τις τελευταίες θετικές εξελίξεις στις σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί διπλωμάτες, τους οποίους επικαλείται ο Ισραηλινός τύπος και συγκεκριμένα η Jerusalem Post, χαρακτηρίζουν την Κύπρο ως σημαντικό σύμμαχο. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι Ισραηλινοί βλέπουν την Κύπρο ως ένα σημαντικό σύμμαχο μαζί με την Ελλάδα και άλλες χώρες οι οποίες λειτουργούν ως μέρος μιας ευρύτερης περιφερειακής συμμαχίας που είναι αντίβαρο για την Τουρκία. Ταυτόχρονα, τις δύο χώρες, όπως αναφέρεται, ενώνουν οι κακές σχέσεις τους με την Τουρκία αλλά και το κεφάλαιο της ενέργειας, αφού η Κύπρος θα μπορούσε να αποτελέσει γέφυρα μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Αναφορά γίνεται, Χρύσανθε, επίσης και στο ενδιαφέρον της εταιρείας Delek για την δημιουργία τερματικού σταθμού στην Κύπρο, ενώ σε ό,τι αφορά το τελευταίο δεν αποκλείεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός να φέρνει και συγκεκριμένες προτάσεις. Πριν πάμε, Κωνσταντίνε, στην πολύ σημαντική συμφωνία που θα υπογραφεί αύριο, να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι πρόκειται για επιβεβαιωμένες πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ. Φαίνεται ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Πάφου, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου, και να απογειωθεί όταν είναι να φύγει από την Λάρνακα. Αυτό, οι Ισραηλινές πηγές λένε ότι είχε και την σημειολογία του και τα ζητήματα ασφάλειας. Κυβερνητικές πηγές με τις οποίες συνομιλούσαμε πριν από λίγο μας είπαν ότι ήταν θέματα καθαρά ασφάλειας. Πάντως, η κυβέρνηση φαίνεται ότι προσπαθεί να ακροβατήσει, γιατί δεν θέλει να υπάρξει όποια δυσανασχέτιση στις χώρες του αραβικού κόσμου. Θέλει να ακροβατήσει αυτό το τεντωμένο σχοινί. Συνεπώς, φαίνεται ότι βρέθηκε μια σολομόντιος λύση και τελικά η κάθοδος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού θα γίνει από την Λάρνακα, από την Πάφο, αλλά από το πολιτικό αεροδρόμιο. Με συγχωρείτε. Ακριβώς. Ωστόσο, έχει την σημασία του, διότι όπως είναι γνωστό, Χρύσανθε, εκεί τα δύο αεροδρόμια, δηλαδή η βάση και το αεροδρόμιο Πάφου, έχουν τον ίδιο διάβλο, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Πάντως, η κυβέρνηση δίδει έτσι την αξία που πρέπει στην συγκεκριμένη επίσκεψη. Από την άλλη, θέλει να κρατήσει και τις γέφυρες επικοινωνίας με τον αραβικό κόσμο. Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι αυτό εξυπηρετεί και τον Ισραήλ. Να έχει δηλαδή ένα σύμμαχο που να μπορεί να είναι αξιόπιστο συνομιλητής με τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Ακριβώς. Γνωρίζουμε και τον ρόλο που παίζουν στην διεθνή σκακέρα οι χώρες μεσολαβητές. Έτσι. Όσο εύρος. Τώρα, τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία? Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η συμφωνία κρίνεται ως πολύ σημαντική. Είναι η Συμφωνία για Έρευνα και Διάσωση. Θωρακίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτή η συμφωνία συγκεκριμένα, Χρύσανθη, αφορά την συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς και σε περιπτώσεις θεομηνιών. Μάλιστα. Να δούμε ένα σχετικό απόσπασμα να το δηλώσουν του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ακριβώς. Αυτές οι επισκέψεις αποτελούν τεκμήριο του ψηλού επίπεδου των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν δυναμική παραπέρα ενίσχυσης και αναπτύξης. Καλωσορίζουμε τον κύριο Νετανιάχου στην Κύπρο και εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι αυτή θα συνδράμει στην παραπέρα ενίσχυση των σχέσεων των δύο κρατών προς όφελος της ειρήνης, της συνεργασίας και της σταθερότητας στην περιοχή. Πάμε τώρα στο μέτρο.